Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης. Μετά από τόσα σκάνδαλα, από τόσες απάτες που δημιουργήσατε και μετά από μια εγκληματική πολιτική δεκαετιών που οδήγησε τη χώρα στην πτώχευση και την καταστροφή, έρχεστε σήμερα να δημεύσετε τα ακίνητα του φτωχού Έλληνα. Η Siemens, τα υποβρύχια, το χρηματιστήριο, το τεράστιο φαγοπότη στα δημόσια έργα και στις ολυμπιακές υποδομές, οι μίζες, οι υπερκοστολογήσεις, η καταστροφή του κράτους, όλα αυτά και άλλα πολλά είναι δικά σας δημιουργήματα. Σκάνδαλα εκατοντάδων εκατομμυρίων που συγκαλύψατε και κουκουλώσατε. Λαμόγια μεσάζοντες και εμπόρους πολυεθνικών τους προστατέψατε με νομοθετήματα που οι ίδιοι ψηφίσατε. Πόσοι πήγαν φυλακή, μόνο ένας. Αλλά τα κλεμμένα δεν τα επέστρεψε κανείς. Στο ίδιο έργο θεατές και με τα υποβρύχια. Αντί λοιπόν να απολογηθείτε και να μας πείτε, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, πώς καταφέρατε και φτάσατε τη χώρα στη χρεοκοπία, έρχεστε και μας λέτε πόσο αναγκαίος και δίκαιος είναι αυτός ο δημευτικός φόρος στα ακίνητα. Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, συζητάμε ένα φορολογικό σύστημα για τα ακίνητα που έρχεται όχι μόνο να μονιμοποιήσει αλλά και να αυξήσει τα άγρια χαράτσια των τελευταίων ετών. Χαράτσια που κάποτε τα εξαγγέλατε ως προσωρινά. Συζητάμε ένα νομοσχέδιο που γκρεμίζει την ήδη τσακισμένη ελληνική κοινωνία και κυρίως τη μεσαία τάξη που αποτελεί παραδοσιακά και τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Την εξαθλειωμένη τώρα πλέον μεσαία τάξη που εσείς κύριοι του Πασόκ και της Νέας, Δημοκρατίας πτωχεύσατε. Έρχεστε λοιπόν σήμερα και το παίζετε σωτήρες μέσα από μια φοροεπιδρομή άνευ προηγουμένου. Μια φοροεπιδρομή καθαρή αρπαγή που βαθαίνει την ύφεση και αποτρέπει τις μικρές επενδύσεις στην Ελλάδα. Όχι όμως και τις μεγάλες, αυτές των φίλων σας που καραδοκούν να αρπάξουν ακίνητα φιλέτα του δημοσίου, όπως για παράδειγμα ο Αστέρας Βουλιαγμένης που ξεπουλήθηκε και ο επενδυτής που τον πήρε θα έχει βέβαια ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση. Γιατί τα χρυσά ακίνητα μέχρι να μεταβιβαστούν σε τρίτους από τον επενδυτή εντάσσονται στην ευνοϊκότερη φορολογική ζώνη. Δωράκι λοιπόν στην ιδιωτική κερδοσκοπία. Το ίδιο με αυτό που κάνατε στους καταθέτες της λίστας Λαγκάρτ και στα 54.000 εμβάσματα από τράπεζες της Ελλάδας στο εξωτερικό. Το ίδιο και για τις offshore εταιρείες και τις φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές. Όλος αυτός ο πλούτος, παράνομος ή νόμιμος, στο απειρόβλητο, υποκαθεστώς προστασίας. Όχι όμως στο ίδιο καθεστώς η κοινωνία και ο λαός μας. Στην οποία κοινωνία με το φόρο αυτό, αλλά και με τους προηγούμενους, φορτώνεται επί της ουσίας το δημόσιο χρέος. Ένα δημόσιο χρέος που σταδιακά πάτε να το κάνετε ιδιωτικό, μεταφέροντας στις πλάτες των πολιτών τις δικές σας αμαρτίες και τα σκάνδαλα που το δημιούργησαν. Αλήθεια, βάσει ποιων αντικειμενικών επιβάλλεται αυτός ο φόρος, το 2008, όταν σήμερα η εμπορική αξία των ακινήτων έχει υποχωρήσει στο 40% με 50%, όταν όπως είπε ο Όλι Ρεν αυτές θα αναθεωρηθούν μετά το 2006 και βλέπουμε, κύριοι, φορολογείτε περιουσίες που δεν υπάρχουν, φορολογείτε αέρα, αλλά το κάνετε αυτό γιατί έχετε βάλει στο μάτι ό,τι έχει απομείνει στην τσέπη του μικρομεσαίου Έλληνα. Έχετε βάλει στο μάτι και τα φιλέτα της εγχώριας κτηματαγοράς. Τα φιλέτα, κύριοι, αυτός είναι ο στόχος των δανειστών και του σχεδίου που είναι σε πλήρη εξέλιξη από την Τρόικα. Και σε αυτό το σχέδιο, κύριοι της συγκυβέρνησης, δίνετε ρεσιτάλ. Παίζετε τα ρέστα σας, ελπίζοντας σε μια προσωπική σωτηρία που θα έρθει δήθεν από τους δανειστές. Για αυτή την σωτηρία κόπτεστε και όχι για της χώρας. Δυστυχώς, η φιλοσοφία λιάπη είναι βαθιά ριζωμένη σε αυτή τη συγκυβέρνηση. Με πονηρά νομοσχέδια που κρύβουν σκοπιμότητες και με προσχήματα διαλύεται σταδιακά τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του κράτους. Την υγεία, την παιδεία, το κοινωνικό κράτος, όλα. Τα πακετάρετε για να τα παραδώσετε στο μεγάλο κεφάλαιο. Στόχος σας είναι να δημιουργήσετε ένα κράτος ανταποδοτικό μόνο για τις πολυεθνικές.
Στόχος σας είναι να διαλύσετε ό,τι απέμεινε από την αγροτική παραγωγή και το κάνετε αυτό φορολογώντας το βασικότερο συντελεστή παραγωγής της γεωργικής δραστηριότητας, το έδαφος, τη γη. Έτσι προσθέτεται κι άλλο κόστος στο ήδη υψηλό κόστος παραγωγής των γεωργικών προϊόντων. Εξέλιξη που υπονομεύει κάθε έννοια ανταγωνιστικότητας για την οποία δήθεν κόπτεστε, κύριοι της συγκυβέρνησης. Δήθεν, γιατί στην πραγματικότητα δημιουργείται ένα περιβάλλον με ισχυρά αντικίνητρα για ένα μικρομεσαίο αγρότη να παραμείνει στο χώρο της γεωργίας. Με πρώτο βήμα το ξεπούλημα της αγροτικής τράπεζας και δεύτερο τη φορολόγηση της αγροτικής γης. Το τρίτο βήμα είναι οι κατασχέσεις γης που θα ακολουθήσουν. Γιατί κανένας δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα νέα φορολογικά βάρη σε συνδυασμό με τη σημερινή τιμή του πετρελαίου και το αυξημένο κόστος παραγωγής. Κατασχέσεις σαν και αυτές που έρχονται στην Αττική γη. Γιατί ως γνωστόν οι αντικειμενικές αξίες της δεν έχουν καμία σχέση με τις αξίες της υπαίθρου. Είναι σχεδόν 20πλάσιες αναστρέμα. Αυτό είναι το κόλπο, κύριοι, η περαιτέρω φτωχοποίηση του λαού μας και το ξεπούλημα της χώρας. Να συγκεντρωθεί δηλαδή η γη και τα φιλέτα σε λίγα χέρια και κυρίως ξένα χέρια. Και σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν οι πληστηριασμοί. Όμως, κύριοι της συγκυβέρνησης, ξεχάσατε να υπολογίσετε κάτι πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό απ' όλα. Την κοινωνική κατακραυγή, την οργή του λαού, τις αντοχές του. Δεν υπολογίσατε την κοινωνική κατακραυγή που γίνεται ποτάμι, γίνεται δύναμη ανατροπής που συντομότατα θα σας ανατρέψει. Ευχαριστώ. 6:48, κύριε Πρόεδρε.